Μέσα στην ημέρα θα γνωρίζουμε τελικά τι θα γίνει σε Κοζάνη, Πτολεμαίδα και Σιάτιστα. Ο Γιώργο Ευγενίδη έχει πληροφορίε. Γιώργο. Καλό μεσημέρι, Εύα. Είναι πολύ πιθανόν και στην περιοχή τη Κοζάνη να υπάρξουν νέα περιοριστικά μέτρα στην κατεύθυνση του αυστηρότερου lockdown, όπω είδαμε χθε, να ανακοινώνει ο κύριο Χαρδαλιά για του τρει Δήμου τη περιοχή Αττική. Αυτό λοιπόν το απαγορευτικό τύπου ασπροπύργου, το οποίο ισχύει, μπορεί να επεκταθεί. Η συζήτηση η οποία γινόταν εχθέ και γίνεται ακόμα και σήμερα και αναμένεται να οριστικοποιηθεί τι επόμενε ώρε, είναι εάν τα μέτρα θα αφορούν ολόκληρη την περιφερειακή ενότητα τη Κοζάνη που θεωρείται πιο δύσκολο ή εάν θα εστιαστούν στι τρει αυτέ πόλει που βλέπουμε, τι μεγάλε πόλει τη περιφερειακή ενότητα, είτε την Κοζάνη, την Πτολεμαίδα και τη Σιάτιστα, όπου θεωρούνται μεγαλύτερε αιστείε υπερμετάδοση, ενώ υπάρχουν και πολύ μεγάλε παραγωγικέ μονάδε στην περιοχή, που όπω και στη Δυτική Αττική. Απλά έχουν κρατήσει είχαν... ένα περιθώριο επειδή χτε ήταν λίγο πιο βελτιωμένα τα στοιχεία, οι κάτοικοι τουλάχιστον. Ναι, ναι, ακριβώ αυτό είναι το οποίο εξετάζεται και γι' αυτό και οι επιδημιολόγοι έχουν πάρει αρκετά περισσότερο χρόνο χρόνο σήμερα, Εύα. Πάντω, σήμερα στην ενημέρωση στι 6 ώρα αναμένεται να γίνουμε σοφότεροι από τον κύριο Χαρδαλιά για το αν εν τέλει θα προκριθεί το αυστηρότερο lockdown, ιδίω σε αυτέ τι τρει περιοχέ. Γεια σα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.